Τα προβλήματα, όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι πολλά και κάθε χρόνο γίνονται ακόμα περισσότερα και από αυτή τη στιγμή και μετά πιο εφιαλτικά με την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά που περνάμε. Εμείς εκεί κάτω στην Πηλία, γιατί είμαι από το Χαντρινού, έχει ξεκινήσει το ελαιομάζεμα. Κάποιοι πανηγυρίζουν ότι το λάδι είναι, λέει, 4,50, 4,70. Όπως είπε και ο συνάδελφος, πέφτει όμως. Το λάδι πέρσι ήταν 3 ευρώ με 3,60. Το πετρέλαιο είχε 1,40. Φέτος το πετρέλαιο έχει 2,30. Και δεν προλαβαίνουμε να κοιτάμε τα πρατήρια πόσο ανεβαίνει και πόσο κατεβαίνει. Κάποιοι όμως εξακολουθούν να πανηγυρίζουν και να λένε ότι οι αγρότες θα έχουν ένα καλό εισόδημα από τη χρονιά την ελαιοκομική. Ξεκίνησε μια καλή χρονιά και πάει να γίνει εφιάλτης. Πάει να γίνει εφιάλτης γιατί πρώτον δεν υπάρχουν εργάτες γης. Εμείς φωνάζουμε, εμείς λέμε να στείλουν εργάτες γης, να βρει κάτι το κράτος, να μπορέσουν να έρθουν εργάτες γης ώστε να μαζευτούν τα ελαιοπερίβολα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εργάτες γης. Οπότε αρκετά χωράφια θα μείνουν, δεν θα συγκομιστούν. Η ξηρασία που μας πλήττει μείωσε κι άλλο την παραγωγή μας. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει κανένα έργο, αδρευτικό κανένα έργο στην περιοχή μας. Μας τάζουν εδώ και 20 χρόνια το αδρευτικό, το μυναγιακό φράγμα που τώρα το πολυδιαφημίζουν ότι θα το φτιάξουν, ενώ 20 χρόνια το έχουν αναγγείλει, δεν έχει γίνει κανένα έργο. Το μόνο που βλέπουμε εκεί στην περιοχή μας όσον αφορά τα αδρευτικά είναι τα τεράστια αδρευτικά για να ποτιστούν τα γκολφ. Εμείς στο Χαντρινού 5 χιλιόμετρα τσιμεντάβλακα, 8 χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε και από εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την ελαιοπαραγωγή. Ένα άλλο θέμα τεράστιο, από ό,τι ξέρετε, είναι η σταφίδα. Εκεί στην περιοχή μας υπάρχουν κάποια χωριά που κάνουν σταφίδα και το δικό μας χωριό. Η σταφίδα τα δύο τελευταία χρόνια είναι στα ζήτητα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς εδώ όσοι ξέρουμε και η σταφιδοπαραγωγή που είναι εδώ, οι σταφίδες είναι στις αποθήκες. Η σταφίδα πουλήθηκε 1,18, το κόστος παραγωγής είναι 1,40 και πουλήθηκε και πατώντας στις ανάγκες των παραγωγών να πληρώσουν τα ρεύματά τους, να πληρώσουν τους γεωπόνους, να πληρώσουν ό,τι έξοδα έχουν για να καλλιεργήσουν, πήραν τη σταφίδα ακόμα και 70 λεπτά. Εμείς και εκεί δεν έχουμε καμία προστασία από το κράτος. Ό,τι θέλουν κάνουν οι εμπόροι, όπως θέλουν μας παίρνουν την παραγωγή μας και θησαυρίζουν αυτοί στις πλάτες μας πουλώντας τα προϊόντα μας στην αγορά στις διπλάσιες τιμές. Τα προβλήματα κάθε χρόνο γίνονται όλο και πιο περισσότερα. Οι σταφίδες, όπως είπαμε, θα εγκαταληφθεί. Αμπέλια υπήρχε στην περιοχή και τα αμπέλια θα εξαφανιστούν. Αν θείτε να δείτε στην περιοχή τώρα χωράφια που αυτή τη στιγμή τα αμπέλια μείναν απάνω, σάπισαν, δεν έχει πουληθεί και οι τιμές που πουλιόνταν τα σταφύλια είναι από 15 με 19 λεπτά. Σε ξεφτιλητικές τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής. Εμείς ζητάμε τη βοήθειά σας και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής. Εμείς σαν αγροτικοί σύλλογοι θα είμαστε συνέχεια στον δρόμο και ζητάμε τη βοήθειά σας, κύριε Γενικέ. Ευχαριστώ.